Πολύ νωρίτερα, όπως όλα δείχνουν, θα λάβουν φέτος οι αγρότες την προκαταβολή της βασικής στρεμματικής ενίσχυσης, η οποία μάλιστα θα ανέρχεται στο 80% του συνολικού ποσού, αυξημένη κατά 10% σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε το θέμα στενά, ήταν ο μήνας Αύγουστος να δοθεί φέτος το 80%. Υπάρχουν όμως τώρα και κάποιες προβλέψεις και για το μήνα Ιούλιο. Δηλαδή μπορεί και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου να πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Φέτος το τσεκ θα δοθεί κατά 10% περισσότερο από ό,τι δόθηκε πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι η προκαταβολή αφορούσε το 70% της βασικής ενίσχυσης. Φέτος θα αφορά το 80%. Και θα είναι μια σημαντική βοήθεια τους παραγωγούς, όμως είναι ένα ποσό που κάνει να το πάρει ο παραγωγός. Εμείς θέλαμε να δοθούν καινούργια χρήματα στους παραγωγούς. Ο φάκελος αυτός ο περιβόητος της ζημιάς της περσικής που καταστράφηκε όλο ο παραγωγός. Είχαμε ακούσει ότι σήμερα ολοκληρώνεται για να πάει στις Βρυξέλλες. Δεν μάθαμε τι περιλαμβάνει. Και θα θέλαμε πραγματικά ο ελοπαραγωγός που υπέστη τεράστια ζημιά να έχει ήδη πάρει κάποιο ποσό, κάποια προκαταβολή για να μπορεί να καλλιεργήσει. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό και είναι πολύ κακό. Το τσεκ θα κοπεί σύμφωνα με τους συνεταιριστές από τις 15 Ιουλίου έως το αργότερο στις 15 Αυγούστου, δίνοντας μεγάλη οικονομική ανάσα στους αγρότες της Κρήτης που δοκιμάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τη μεγάλη κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Ευελπιστούμε ότι θα δοθούν από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 15 Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το μήνα κάποια ημερομηνία θα είναι καταληκτική. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ψηφιστεί αυτό από τους υπουργούς γεωργίας στο τελευταίο συνέδριο πάλι που έγινε με τους υπουργούς και συμμετείχε και ο Μάκης Σοβορίδης, ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας. Υιοθετήθηκε από όλους τους υπουργούς ότι πρέπει το τσεκ τελικά να δοθεί νωρίτερα και να μην δοθεί το μήνα Οκτώβριο που ήταν ο παραδοσιακός μήνας καταβολής του τσεκ τώρα και χρόνια.